σινεμά. Κερδίσαμε 2-1, είμαστε πολύ χαρούμενες. Πρώτος μου αγώνας με τα κορίτσια. Πέρασα υπέροχα και είμαι πολύ χαρούμενη. Πώς σου φαίνεται το πρωτάθλημα? Είναι πολύ δύσκολο. Η μία ομάδα κερδίζει την άλλη. Ναι, δύσκολο, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τα κορίτσια είναι πολύ μικρά. Εγώ τις βοηθάω όσο μπορώ. Κερδίσαμε εν τέλει. Το κρύο εμπόδισε τις κινήσεις σας? Συγγνώμη. Το κρύο σας δυσκόλεψε? Εμένα προσωπικά λίγο, επειδή είμαι κρυβιλιάρα, ναι, αλλά γενικά όλα μια χαρά. Η συνέχεια πώς τη βλέπεις? Βλέπω τη συνέχεια, τη βλέπω πολύ καλή. Πιστεύω θα τα πάμε αρκετά καλά και στους επόμενους αγώνες. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένη για την ομάδα. Παρόλο που δεν έπαιξα, αλλά τα κορίτσια ήταν πολύ δυνατά. Παίξανε όπως είχαμε πει. Και την περίμενα αυτή τη νίκη, πώς και πώς. Δύσκολο παιχνίδι, δύσκολη αντίπαλος. Η μία ομάδα κερδίζει την άλλη. Θεωρείς ότι το πρωτάθλημα φέτος είναι πολύ δύσκολο για να αναδειχθεί πρωταθλήτρια? Η δικιά μας ομάδα, έχουμε πάρει τα δυνατά μας προγνήσεις στο να δώσουμε το καλύτερο μας αυτό και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πού θεωρείς ότι θα κριθεί το πρωτάθλημα φέτος, λεπτομέρειες? Όχι, εγώ όχι ακόμα. Σε ποιος θα θέλεις να αφιερώσεις τη σημερινή νίκη της ομάδας σου? Στα κορίτσια που έπαιξαν δυνατά. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι, θα το πω. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί έχουν έρθει και νέες παίχτες στην ομάδα. Τα καταφέραμε και πάμε και για τις επόμενες νίκες. Είναι δύσκολη η θέση του τερματοφύλακα σε μια ομάδα? Είναι αρκετά δύσκολη, γιατί άμα κάνεις ένα λάθος, έκανες ένα λάθος και ενώ ένας μέχρις, ας πούμε, κάνει ένα λάθος, είναι ο αμυντικός πίσω. Ενώ εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι, άμα κάνω ένα λάθος, φάγαμε γκολ. Για σένα, οι καλές εμφανίσεις ίσως σηματοδοτήσουν και μια κλίση εθνική ομάδα? Ίσως, ευελπιστώ. Αν έρθει αυτή η κλίση, που στο εύχομαι ολόψυχα. Εννοείται πως θα πάω, να με δούμε. Είναι δύσκολη η πορεία μας, αλλά θα το δουλέψουμε. Και προσπαθήσαμε να δικήσουμε και τον άλλον αγώνα με τον Φιλίνος. Το προσπάθησαμε κι εμείς εδώ, νικήσαμε, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και θα δούμε ό,τι καλύτερα. Βλέπουμε ήττες και νίκες κατέρωθεν των ομάδων. Θεωρείς ότι το πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο για όλες τις ομάδες? Όχι, πιστεύω δεν είναι πολύ δύσκολο. Απλά υπάρχουν πολλές απώλειες σε κάθε αγώνα και οι αγώνες είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή είναι κάθε μήνα. Οπότε περίπου κάπως έτσι. Τη σημερινή και σε ποιους θα ήθελες να την αφιερώσεις? Και τον κόσμο. Στην ομάδα και στην οικογένειά μου και αυτά. Φοβηθήκατε καθόλου κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού? Ναι. Φοβόμασταν μην κάνουν την ανατροπή εκεί πέρα, βάλουν το 2-2. Αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι όλες οι ομάδες είναι στο ίδιο επίπεδο. Σήμερα η ομάδα παρατάχθηκε δυστυχώς τα 13 παίκτριες, λόγω ότι έχουμε πολλούς τραυματισμούς. Τα κορίτσια έδειξαν χαρακτήρα. Δεχτήκαμε ένα γκολ το οποίο δεν γνωρίζω αν έχει περάσει ή δεν έχει περάσει τη γραμμή. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Ούτε εγώ προσωπικά ασχοληθώ με κάποιο, ειδικά με τη διαιτησία, δεν το κάνει ποτέ. Πιστεύω ίσως να ήταν λάθος. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, πιο αποφασισμένοι. Μιλήσαμε και λύσαμε κάποια θεματάκια, κάποιες αδυναμίες που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά πιστεύω ότι ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο έπρεπε η ομάδα να κερδίζει. Δυστυχώς, στις τελευταίες τελικές που κάναμε, στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορούσαμε να στείλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο, παρόλο που είχαμε κόντρα τον αέρα, μπήκαμε πιο αποφασισμένοι, πιο σοβαροί και αξιοποιήσαμε τις τελικές όσο μπορούσαμε, γιατί κάναμε πάρα πολλές τελικές. Καταφέραμε, βάλαμε την κόκκινη και γύρισαμε το παιχνίδι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι συγχαρητήρια στα κορίτσια. Μέσα από τη δουλειά βελτιωνόμαστε, γινόμαστε καλύτεροι. Πιστεύω ότι εάν δεν είχαν και τόσα πολλά φροντιστήρια, τόσα πολλά μαθήματα να είναι όλες τις προπονήσεις, η ομάδα θα είναι πάρα πολύ δυνατή και ίσως και ένα επίπεδο παραπάνω.
Yeah.